Καλή σας μέρα. Στη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας υπάρχουν εποχές ιστορικών ανακατατάξεων και κρίσεων, παράδειγμα χάρη σαν τη δική μας, όπου όλα φαίνονται συγκεχημένα, απρόβλεπτα, καμιά φορά χωρίς νόημα, όπου το αυτό που ζούμε φαίνεται να καταραίει το παλιό, αλλά το καινούριο δεν φαίνεται και να ανατύλει. Ο άνθρωπος μέσα σε τέτοιες καταστάσεις νιώθει αγωνία, φόβο. Αναζητά κάτι πάνω στο οποίο να ακουμπήσει. Ένα μέλλον στο οποίο να πιστέψει και για το οποίο να ζήσει και να δημιουργήσει. Αναζητά κάτι που να έχει μια λογική συνάφεια μεταξύ τους, μέσα σε αυτή την αταξία που ζει, και να βρει ένα προσανατολισμό μέσα από αυτό το απρόβλεπτο που επιζήζει. Το σημερινό Ευαγγέλιο κάτι έχει να μας πει επί του προκειμένου. Ας ακούσουμε τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς στους μαθητές του: «Εκείνες τις μέρες, μετά από αυτή την μεγάλη θλίψη, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος της, τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις που βρίσκονται στους ουρανούς θα διασαλευτούν. Και τότε θα δουν το Γιο του ανθρώπου να έρχεται πάνω στις νεφέλες με δύναμη και μεγάλη δόξα. Τότε θα αποσταλεί στους αγγέλους και θα συγκεντρώσει τους εκλεκτούς από τους τέσσερις ανέμους και τις τέσσερις άκρες της γης. Αλλά από τη σικιά να καταλάβετε την παραβολή. Όταν το κλαδί της γίνει τρυφερό και βγαίνουν τα φύλλα της, γνωρίζετε ότι το θέρος είναι κοντά. Έτσι και εσείς, όταν δείτε αυτά να συμβαίνουν, να γνωρίζετε ότι είναι κοντά στην πόρτα. Αλήθεια σας λέω, δεν θα περάσει αυτή η γενιά ως ότου γίνουν όλα αυτά. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια μου δεν θα παρέλθουν. Σχετικά με την ημέρα εκείνη ή την ώρα, κανένας δεν γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Λόγος του Κυρίου. Ο Ιησούς λοιπόν με τη σημερινή ευαγγελική περίκοπη και με την περιγραφή του τέλους του κόσμου που μας κάνει, που είναι ένας τρόπος του λέγεν της εποχής του, δεν έχει σκοπό πρώτα απ' όλα να μας φοβερήσει. Ο λόγος του είναι ακόμη μια έντονη πρόσκληση στους μαθητές του να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν το πραγματικό νόημα της ιστορίας και να το δουν ακόμη και πίσω από αυτή τη μεγάλη σύγχυση. Τους οδηγεί να μάθουν να διαβάζουν τα σημεία των καιρών, η παραβολή της σικιάς. Κάτω από το αποκαλυπτικό φως του λόγου του, έτσι ώστε να συνδέσουν τη ζωή τους με πράγματα που προορίζονται να μείνουν και όχι να παρέλθουν. Ακόμη και όταν το κακό φαίνεται πανίσχυρο και να επικρατεί, στο τέλος ο θρίαμβος θα είναι του καλού. Ο Ιησούς δεν προτείνει μια φυγή προς τα μπρος με την υπόσχεση κάποιου νεφελώδους και συγκεκριμένου εγκόσμιου μέλλοντος που να θυσιάζει το παρόν χάρη αυτού του μέλλοντος. Αγωνίσου εσύ για να απολαύσουν οι επόμενες γενιές ένα καλύτερο κόσμο. Ούτε ζητά από τους μαθητές του να χαραμίσουν το παρόν χάρη κάποιας ευτυχίας σε κάποια άλλη ζωή. Όπως λέμε, τώρα κάνει υπομονή και ο Θεός θα σε ανταμείψει στους ουρανούς. Αντίθετα, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κάθε μέρας που ζούμε. Σπρώχνει τους μαθητές του να συνειδητοποιήσουν ότι είναι δικιά τους ευκτίνη να αξιοποιήσουν το χρόνο που τους έχει δοθεί.
ώστε με σύνεση και εμπιστοσύνη στο Θεό να ντύσουν τη ζωή τους, την ύπαρξή τους με το λόγο του Κυρίου που δεν παρέρχεται. Ζώντας και οικοδομώντας από τώρα μια ευτυχία που θα επισφραγιστεί με την Ανάσταση. Ο μαθητής καλείται να κοιτάζει στο βάθος του χρόνου και να ενεργεί στο τώρα και να μην παρασύρεται από τα φαινόμενα. Ο μαθητής στην καθημερινότητά του βιώνει μία ένταση μεταξύ εκείνου που ήδη έχει αποκαλυφθεί, ήδη έχει κατορθωθεί, ήδη έχει βιωθεί. Και από την άλλη, η Βασιλεία του Θεού, που παρόλο που είναι ήδη παρούσα, ωστόσο δεν είναι ολοκληρωμένη και περιμένουμε την ολοκλήρωσή της. Σε αυτή την ορίμανση καλείται ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε μαθητής να συμβάλλει με την επίπονη προσπάθειά του. Με αυτόν τον τρόπο πασχίζομαι και υποφέρομαι για πράγματα που τώρα, εδώ και τώρα, αξίζουν τον κόπο. Και για πράγματα που αρχίζοντάς τα εδώ και τώρα θα ολοκληρωθούν και θα επισφραγιστούν με αυτό που ονομάζουμε έλευση του Ιησού, που στην ουσία είναι η δικιά μας συνάντηση μαζί του. Η ζωή του μαθητή είναι ένα δίπτυχο, ένα, όπως το εκρεμές, μεταξύ του Σταυρού και της Ανάστασης, της δυσκολίας και της χαράς, της λύπης και της χαρούμενης διάθεσης, όπως έλεγαν οι πατέρες της Εκκλησίας, της χαρμολύπης. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν.